Θέλω να σκεφτείτε και να μου πείτε τι τιμωρία να τον βάλω. Μπας και βάλει μυαλό. Να παντρευτεί. Από το πρωί μας έχει τρελάνει σήμερα. Αυτό το τελευταίο τροπάριο που το είπα να το επαναλάβει είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι αυτούς. Και είναι η δοξολογία που έστελνε στο Θεό ο Ιώβ για αυτά που τραβούσε. Το ίδιο επανέλαβαν και οι τρεις παιδες μέσα στην Κάμινο. Να είναι ευλογημένο το όνομα και να το λέμε αυτές τις ώρες και τις στιγμές που περνάμε δύσκολα. Να ευχαριστούμε το Θεό και έλεγε ο Ιώβ «Κύριος έδωκε, Κύριος αφήλετο». Ο Κύριος μου, λέει ο Θεός μου, μου τα έδωσε, ο Θεός μου και τα πήρε. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο, να είναι ευλογημένο. Τώρα, θα ήθελα λίγο να σας πω για το Ευαγγέλιο. Μου κάνει εντύπωση, φοβερή εντύπωση, σήμερα το σκέφτηκα αυτό. Κάποιοι που σκέφτομαι κιόλας. Τώρα θα ρωτήσετε εσείς με τι μυαλό σκέφτεσαι, παπά. Είναι η απορία αυτή, Πέτρο. Εσύ ξέρεις. Δεν υπάρχει. Σκέφτηκα λοιπόν, ανασταίνεται ο Χριστός και εμφανίζεται στους μαθητές του και εμφανίζεται και σε άλλους και στη Μαρία τη Μαγδαληνή και τα λοιπά. Τι μου κάνει όμως φοβερή εντύπωση, φοβερή εντύπωση, ότι δεν τους θυμίζει τι του έκαναν την ώρα του μαρτυρίου. Δεν τους κάνει τίποτα, δεν τους σχολιάζει. Και είχε να τους τα ψάλει καλά. Διότι ο ένας τον πρόδωσε και τον εξαργύρωσε και όλας πήρε λεφτά και τον φίλησε για να τον παραδώσει. Αυτός δεν υπήρχε όμως τώρα που εμφανίστηκε ο Χριστός, διότι απελθόν απήγξατο, κρεμάστηκε. Ο άλλος, ο Πέτρος, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Και δεν τον αρνήθηκε μόνο, τον αρνήθηκε και με τα όρκου. Ορκίζομαι ότι ουκ είδα τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω. Ο οποίος όμως εξελθών έξω, έκλαψε πικρός, έκλαψε ο καημένος. Έκλαψε πικρά, γιατί θυμήθηκε ότι του είχε πει ο Χριστός πριν αλέκτορα φωνήσε, πριν λαλήσει ο κόκορας, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Και τότε ορκίζονταν όλοι να σ' αρνηθούν, εγώ δεν θα σ' αρνηθώ. Αμ δε, φοβήθηκε αμέσως και τον αρνήθηκε. Έχουμε και τους άλλους μαθητές όμως. Τους εννιά. Ο ένας, ο Ιούδας, ήδη βγήκε απ' έξω από το κάδρο. Τι έκαναν οι εννιά? Εξαφανίστηκαν και κρύφτηκαν. Αφήκαν αυτόν. Τι φοβερή φράση. Αφήκαν αυτόν μόνο. Τον άφησαν, λέει, αυτόν μόνο του. Μόνο του. Να περάσει όλο το μαρτύριο. Ένας ήταν εκεί. Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, ο οποίος πήρε και το δώρο το μεγάλο, το μέγιστο, το τεράστιο δώρο. Ποιο δώρο?
Ποιο δώρο? Να πάρει την Παναγία ως μητέρα του. Για σκεφτείτε, ο Χριστός πόναγε, καρφιά είχε στα χέρια και στα πόδια. Τέλειωνε, έβλεπε, τέλειωνε ο θάνατος. Και όμως σκέφτηκε τη μητέρα του και την έδωσε δώρο στον μαθητή του, τον αγαπημένο Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου. Μήτυρ μου, μητέρα μου, να ο γιος σου. Και έλαβε να φτύνει ο Ιωάννης εις τα ίδια στο σπίτι του. Να πάρεις την Παναγιά στο σπίτι σου. Με εντολή και ευλογία του ίδιου του Χριστού. Και έρχεται λοιπόν, λέει, ήταν Σάββατο, το πρώτο Σάββατο μετά την Ανάσταση, και των θυρών και κλεισμένων έστι ήρθε ο Ιησούς και μπήκε εν το μέσο αυτών. Και τι τους λέει, τι τους λέει? Εδώ είναι αυτά που σας είπα πριν. Όχι να τους ελέγξει. Πού ήσασταν ρε, πού ήσασταν όταν εγώ βασανιζόμουν? Ειρήνη ημίν. Να έχετε ειρήνη. Ειρήνη ημίν. Άλλωστε αυτή τη φράση τους είχε πει και όταν βγαίνανε από τον κήπο της Γεσθημανή. Ειρήνη ημίν. Ειρήνη την εμήν δίδομ ημίν. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Και χαρά και αγάπη. Τα είπαμε αυτά. Είναι το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Και ήταν, λέει, εκεί και έλειπε ο Θωμάς από αυτήν την εμφάνιση. Και ο Θωμάς, όταν τον είδαν οι μαθητές, εωράκαμε τον Κύριο, είδαμε το Χριστό, είδαμε το Χριστό, είδαμε το Χριστό, είδαμε το Χριστό. Εάν μη είδω τον τύπον των ύλων και βάλω το δάκτυλόν μου επί τον τύπον των ύλων και επί την πλευράν αυτού, δεν θα πιστέψω. Τώρα σκέφτηκα πάλι, δύο φορές σήμερα σκέφτηκα. Βρήκα λίγο και σκέφτηκα. Ποιοι είναι οι ύλοι? Τι ήταν εκεί που έπρεπε να κουμπίσει? Τα σημάδια. Τα σημάδια από τα καρφιά και το υπέροχο σημάδι από την πλευρά. Από τα πλευρά του Χριστού. Τι έγινε στα καρφιά ξέρουμε. Και στην πλευρά ξέρουμε. Όταν πήγαν να παραδώσουν οι στρατιώτες το σώμα του Χριστού στον Νικόδημο και τον Ιωσήφ και στις γυναίκες, εις των στρατιωτών, λέει, λόγχη την αγιωτάτη αυτού πλευρά ένοιξε, τρύπησε και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα και είδωρ. Αυτό λέει ο παπάς, να το εκεί που είναι ο Σταυρός, φαίνεται που τρέχει το αίμα. Ενώ ο Χριστός είχε πεθάνει, δεν έτρεξε όμως μόνο νερό που τρέχει στους νεκρούς τους δικούς μας, έτρεξε και αίμα μαζί με νερό. Αυτό λέει ο παπάς όταν τρυπάει με τη λόγχη τον αμνό, το πρόσφορο, το κομμάτι του Χριστού, γίνεται σώμα Χριστού, και λέει αυτήν τη φράση και ευθέως εξήλθεν εκ της αγιωτάτης αυτού πλευράς αίμα και είδωρ. Αυτή η βεβαίωση τώρα του Θωμά ότι ακούμπησε τα πλευρά και τα βρήκε τρυπημένα και τα πόδια και τα χέρια και τα βρήκε τρυπημένα,
Αυτή είναι η επιβεβαίωση ποιον? Των μυστηρίων μας. Από εκεί, από την πλευρά, από τα πόδια και από τα χέρια πηγάζουν τα μυστήρια. Και κυρίως από την πλευρά, γιατί? Γιατί ενώ τον πέθαναν, αυτός συνέχισε να χύνει αίμα για μας. Τι είναι αυτή η ύλη παρά η επιβεβαίωση της αγάπης του Θεού? Ότι θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του, και αυτά τα σημάδια τα φέρνει εις τους αιώνας των αιώνων. Από αυτά τα σημάδια κοινωνάμε. Από αυτά τα σημάδια άνοιξε ο παράδεισος. Από αυτά τα σημάδια χύθηκε το αίμα και πλήρωσε ο Χριστός τη σωτηρία μας. Γι' αυτό το κανόνισε ο Χριστός να είναι απόνοθο μας και να επιβεβαιώσει τα σημάδια του Χριστού και να φωνάξει κατευθείαν «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». «Είσαι ο Κύριος μου, είσαι και ο Θεός μου». Ποιος Κύριος και ποιος Θεός? Αυτός που πόθανε για τον άνθρωπο. Αλλά σε αυτόν το Θεό όμως υπάρχει ένα αλλά, και αυτό το αλλά θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Αναστήθηκε για να μας δώσει την αρχή της βεβαιότητας και της ελπίδας και της παρηγοριάς, ότι και εμείς όλοι θα αναστηθούμε. Και εμείς όλοι αποθνίσκουμε, όχι με το φόβο του θανάτου και της εξαφάνισης, αλλά με την απέραντη βεβαιότητα και ελπίδα ότι θα αναστηθούμε και θα είμαστε μαζί με αυτόν το Θεό, με αυτήν την Παναγιά, με όλους τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τους αποστόλους, τους προφήτες, τους Αγίους, τους παλιούς Αγίους και τους καινούριους Αγίους και τους επόμενους Αγίους, και όλους εκείνους τους Αγίους που η Εκκλησία και ο Θεός τους κράτησαν αφανείς. Αγίους, ατελείωτους Αγίους, δίπλα μας κυκλοφορούν με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή, με ελπίδα, για να μας βεβαιώνουν πάντα ότι αυτός ο Θεός, αυτή η Εκκλησία είναι ζωντανή. Τελειώνω με μια φράση που την έχω ξαναπεί, αλλά μ' αρέσει σήμερα να την πω. Μου έλεγε ένας μουσουλμάνος φίλος μου, Πομάκος, μου λέει, στην αρχή πήγαμε να τσακωθούμε, δεν το κρύβω, οι Ορθόδοξοι, λέει, είστε απαράδεκτοι, είστε άχρηστοι, είστε, λέει, τίποτα, να σας πετάξουμε, λέει, στους γκρεμούς. Του λέω, κάτσε ρε φίλε τώρα, εγώ σε αγαπάω τώρα, πάμε να τσακωθούμε, τι είμαστε και δεν είμαστε? Μου λέει, είστε. Του λέω, πες γιατί. Και τι μου είπε? Εσείς είστε η μόνη πίστη που έχετε Θεό ζωντανό, αναστημένο. Η δική μας, λέει, Θεή, και ανύπαρκτη είναι και πεθαμένη είναι. Τι κάνανε στο δωδεκάθεο? Ήταν κανένας αναστημένος? Τι κάνανε όλοι οι άλλοι λαοί? Οι Χεταίοι, οι Φοίνικες, οι Αιγύπτιοι, όλοι οι λαοί. Ή από την άλλη μεριά της Ανατολής, της Άπα Ανατολής, εκεί μακριά. Τι είναι ο Κομφούκιος?
Τι είναι ο Βούδας? Παθαμένα ανθρωπάκια είναι. Εσείς λέγετε ζωντανό Θεό που σας βεβαίωσε την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτόν τον Θεό λοιπόν έχουμε. Αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Αυτόν τον Θεό προσδοκούμε. Και προσέξτε κάτι. Το έχω ευαισθησία αυτό. Ακούω πολλές φορές ένα μίσος και ένα φθόνο εναντίον, λέει, των αθέων και των απίστων. Άθεο σήμερα, αύριο ξέρεις. Και αν είναι άθεο σήμερα, αλλά και αν μείνει άθεος και αύριο, και ακόμα περισσότερο και μεθαύριο, εμείς φταίμε που δεν του βγάζουμε τον Θεό της άπειρης αγάπης, ότι αυτός ο Θεός και αυτόν τον αγαπάει. Και αυτόν τον αγαπάει. Ξέρετε πόσες φορές βλέπω τέτοια γεγονότα. Εμένα με έχουν βάλει παπά στους παλαβούς, στους τρελούς. Γι' αυτό το έχασα και το μυαλό μου. Πόσες φορές βλέπω 60 χρόνια παπά έχω να πατήσω σε εκκλησιά από τότε που με βάφτισαν, και γονατίζει και κλαίει και μου κάνει μια εξομολόγηση. Θαύμα, λέω αυτός. Και μου λένε οι δικοί του, ρε παπά, αυτός είναι άθεος, πώς ήρθε σε σένα? Λέω, αφού είπαμε, λέω, σε μένα έρχονται οι χαζοί, τρελοί, μουρλοί, παλαβοί και οι άθεοι. Δεν έρχονται, τους στέλνει ο Θεός. Αυτά λοιπόν να ζείτε και στα σπίτια σας, μη μου τους μαλώνετε. Αγάπη θέλουν. Το είπε ο Χριστός πριν φύγει. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε. Έτσι θα σας γνωρίζουν, λέει, ότι είστε δικοί μου μαθητές, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Αν αγαπιέστε, αν έχετε αγάπη. Τώρα, θέλω λίγο την κατανόησή σας. Έξω έχει μια φυσούλα για μια ωραία ομιλία που θα γίνει στην έκθεση βιβλίου. Η γερόντισσα Φιλοθέη είναι αστέρι άνθρωπος. Μεγάλωσε στα ποδαράκια από παιδάκι του γερο Πορφύριου και του πατρός Γαβρίλ του Τζαφά, που εκείνος κι αν δεν είχε γέροντα τον Άγιο Πορφύριο. Και είναι η γερόντισσα που ανέδειξε την Αγία Γαβριηλία. Μπράβο, Αντωνάκη. Άλλη εκείνη η Αγία Γαβριηλία. Η πιο άθεη και έγινε η μεγαλύτερη Αγία της Εκκλησίας μας. Τώρα, σήμερα θα πάω να κάνω μία ομιλία χαζή. Στον Κολυνδρό, πριν θα πάω στο Αιγίνιο να κάνω ένα τρισάγιο στο παιδάκι που χάθηκε 3,5 χρονών, την ξέρετε την ιστορία. Έρχονται οι γονείς του εδώ και εκκλησιάζονται, και μετά θα πάω στον Κολυνδρό και θα σας φέρω και κεράσια. Έχουν, λέει, κεράσια τώρα. Και θα ήθελα λίγο κατανόηση αυτές τις μέρες, όχι πολύ εξομολόγηση. Αν θέλετε να μείνει ένα σπυρί μυαλό στον παπά, λίγο. Και μετά εδώ είμαι πάλι. Σήμερα στις 11 έχουμε βάφτιση, 12 έχουμε βάφτιση. Και να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, και μέσα πώς τα άφερε τώρα η ευλογία του Θεού. Μέσα σε αυτούς που γιορτάζουν είναι ο αδερφός μου, ο οποίος αδερφός μου είναι εδώ. Ναι, του χρωστάω πολλά. Είναι από τους μεγαλύτερους από μένα αδερφούς και με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου. Γιατί οι γονείς μας ήταν στο εξωτερικό και μεγαλώναμε κι εμείς με τη γιαγιά μας.